Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Χατζηχρήστου για την τιμητική πρόσκληση. Να τον συγχαρώ για αυτή την πραγματικά πολύ όμορφη προσπάθεια, πρωτοποριακή και τα γενικά δεδομένα, που έχω την αίσθηση ότι σαν να δείχνει το δρόμο που θα ακολουθήσουν οι μελλοντικές επιστημονικές συνεδριάσεις στη χώρα μας και ίσως και παγκοσμίως. Θα μιλήσουμε, μάλλον θα δούμε μαζί και θα σχολιάσουμε ένα βίντεο διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας. Θα με συγχωρήσει ο κύριος Κατσίκας, θα χρησιμοποιήσω τον λανθασμένο όρο, νεφρολιθοτριψία και όχι το σωστό νεφρολιθοτριψία, μου έρχεται καλύτερα στη γλώσσα. Επέλεξα το εισαγωγικό κομμάτι να αναφερθεί σε αυτό το στάδιο της επέμβασης που κατά την προσωπική μου άποψη είναι ένα από τα δυσκολότερα και για κάποιον που ξεκινάει είναι σίγουρα το δυσκολότερο. Αυτό της αρχικής παρακέντησης, της αρχικής δηλαδή εισόδου στο πυλοκαλλυκτικό σύστημα. Και θα σας δώσω έτσι μια ιδέα γι' αυτό, αναφέροντας ένα σχόλιο που έκανε ο κ. Καραγιάννης, ένας από τους πρωτοπόρους διαδερμικής στην Ελλάδα, ο οποίος μου έλεγε, θυμάμαι όταν ήμουν ειδικευόμενος στη διαδερμική, το δύσκολο είναι να μπεις. Άπαξ και μπεις, κάτι θα βγάλεις. Βέβαια, από το να βγάλεις κάτι μέχρι να καθαρίσεις την πέτρα υπάρχει μεγάλη διαδρομή, αλλά στην αρχή τουλάχιστον το ζητούμενο είναι να μπεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνει κανείς την παρακέντηση στη διαδερμική. Όπως όλα τα χειρουργεία, υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Θα σας δείξω αυτή που χρησιμοποιούμε εμείς στην ουρολογική κλινική του Δημοκρητίου. Είναι μια πολύ αποτελεσματική τεχνική. Εγώ την έμαθα στην Αμερική και από τότε δεν την ξανάλλαξα. Ελπίζω να σας αρέσει. Λοιπόν, καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε μια διαδερμική λιθοθρεψία, πρέπει να επιλέξουμε τον κάλικα, τον οποίο θα παρακεντήσουμε. Το κριτήριο της επιλογής είναι πολύ απλό. Διαλέγουμε αυτόν τον κάλικα που θα μας προσφέρει την καλύτερη δυνατή πρόσβαση για το συγκεκριμένο λίθο. Όχι την καλύτερη πρόσβαση γενικώς στο νεφρό, την καλύτερη πρόσβαση για να καθαρίσουμε τον λίθο που κυνηγάμε. Σαν γενικός κανόνας, όταν βλέπουμε μια πυελογραφία, αυτό ισχύει στην πλειονότητα των ανθρώπων, υπάρχουν όμως παραλλαγές, οι οπίσθιοι κάλικες είναι αυτοί που προβάλλονται προς τα έσω, τον δείχνει εδώ το βέλος. Είναι πιο μέσα από τους πρόσθιους. Αυτό είναι ο γενικός κανόνας. Υπάρχουν, ξαναλέω, πολλές παραλλαγές, αλλά αυτό θα έχετε σαν γενικό κανόνα. Άρα ξέρω ήδη εκ των προτέρων, βλέποντας μια πυελογραφία, ότι ένας οπίσθιος κάλικας είναι αυτός. Αν θελήσω να πάω σε αυτόν, θα έχω πολύ συγκεκριμένους λόγους, γιατί είναι λάθος τεχνικά. Ας δούμε τώρα ένα σχήμα που μας δείχνει τη θέση του νεφρού στο χώρο σε σχέση με τους άξονες του σώματος. Ο ασθενής μας είναι σε πρινή θέση, εδώ είναι η πλάτη, εδώ είναι η κοιλιά. Βλέπετε εδώ ότι ο άξονας, ας πούμε, ο εγκάριστος αυτός άξονας του νεφρού, ο άξονας που συνδέει την κοιλία με το κυρτό τμήμα, διαμήκης άξονα θα τον πω εδώ, σχηματίζει με το εγκάριστο άξονα του σώματος μια γωνία 40 μοιρών. Είναι αυτή η γωνία εδώ. Οι οπίσθιοι κάλικες, λέει η ανατομία, ότι έχουν μια τέτοια διάταξη στο χώρο, ώστε με αυτόν τον άξονα, τον διαμήκη άξονα του νεφρού, να σχηματίζουν μια γωνία 20 μοιρών. Έτσι είναι διατεταγμένοι οι οπίσθιοι κάλικες σε ένα φυσιολογικό νεφρό. Ξαναλέω εδώ, υπάρχουν αμέτρητες παραλλαγές, αλλά αυτός είναι ο κανόνας. Αν αθροίσουμε αυτές τις δύο γωνίες, ένας οπίσθιος κάλικας σχηματίζει με τον εγκάριστο του άξονα του σώματος περίπου γωνία 60 μοιρών. Η συμπληρωματική λοιπόν γωνία, όπως ξέρουμε τη γεωμετρία, είναι αυτή εδώ και είναι 30 μοίρες. Δηλαδή, συμπερασματικά εδώ, ένας οπίσθιος κάλικας σχηματίζει με τον κάθετο άξονα του σώματος μια γωνία περίπου 30 μοιρών. Αμέσως από αυτό το σχήμα καταλαβαίνετε γιατί οι οπίσθιοι κάλικες φαίνονται πιο μέσα. Δείτε λίγο, φανταστείτε ένα ακτινολογικό φιλμ πίσω. Αυτό που παίρνουμε εμείς είναι η κάθετη προβολή. Βλέπετε ότι η κάθετη προβολή του πρόσθιου άξονα έρχεται πιο έξω, ενώ η κάθετη προβολή του οπίσθιου πιο μέσα. Γι' αυτό στην πυελογραφία φαίνονται πιο μέσα. Είναι θέμα τοπογραφίας και γεωμετρικής κατανομής. Ποια είναι η πρακτική σημασία τώρα αυτής της λεπτομέρειας? Αν πάτε και βάλετε τη βελόνα εδώ, ας πούμε, κάθετα πάνω τον κάλικα και την καρφώσετε προς τα κάτω, είναι πολύ πιθανό να μπείτε από τον αυχένα. Πάντως σίγουρα δεν θα μπείτε από το κυπελοειδές σημείο του κάλικα. Αν κάποιος θέλει να μπει ακριβώς πάνω από το κυπελοειδές σημείο του κάλικα, τι έχει να κάνει? Κάτι πολύ απλό. Να φέρει τη βελόνα σε μια γωνία περίπου 30 μοιρών με τον κάθετο άξονα του σώματος, ώστε να είναι ακριβώς πάνω από το κυπελοειδές σημείο του κάλικα. Φανταστείτε τώρα ότι έχουμε και ένα C-arm στην εικόνα. Αν στρίβαμε την κεφαλή του C-arm κατά 30 μοίρες προς τα εδώ, θα είχαμε C-arm, κεφαλή C-arm, βελόνα και κάλικα σε μία ευθεία. Ουσιαστικά θα ήμασταν ακριβώς πάνω από τον κάλικα. Να σας το δώσω έτσι να το καταλάβετε, είναι σαν να είσαι πάνω από ένα βαρέλι και να κοιτάς προς τον πυθμένα του. Έτσι ακριβώς αυτή την εικόνα παίρνεις. Εδώ δείχνει αυτό που σας περιέγραψα. Φέρουμε λοιπόν το C-arm προς τη μεριά του χειρουργού. Εδώ είναι ανάποδα εικόνα, είναι από την άλλη μεριά, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Φέρνουμε λοιπόν το C-arm προς τη μεριά του χειρουργού.
Εάν βάλει τη βελόνα πάνω από τον επιλεγμένο κάλικα κάθετα, ουσιαστικά αυτό που θα βλέπετε είναι μια τελεία. Η βελόνα θα φαίνεται σαν μια τελεία. Βέβαια, αυτό στην πράξη δεν μπορεί να το πετύχει ποτέ, γιατί λίγο θα κουνηθεί, θα βλέπει κάτι περισσότερο από τελεία. Αλλά αυτή είναι η περίπου η ιδανική εικόνα που θα έπαιρνε. Αν με αυτό σε αυτή τη φάση προωθήσει τη βελόνα, δεν βλέπει τίποτα να αλλάζει. Δηλαδή, εσύ σπρώχνει τη βελόνα προ τα κάτω και δεν βλέπει τίποτα. Γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να βλέπει τη μύτη τη, είσαι από πάνω τη, κάθετα. Εάν θελήσει να δει το βάθο, αυτό που έχει να κάνει είναι απλώ να στρίψει το σιάρμα ανάποδα. Δηλαδή να του δώσει ένα μείον 10, μείον 20 μοίρε. Οπότε βλέπετε στην εικόνα παίρνει πλέον μια προφίλ απεικόνηση τη βελόνα, η οποία σου αποκαλύπτει τη βελόνα σε όλο τη το μήκο και πια μπορεί να ρυθμίζει με ακρίβεια το βάθο. Και για να το δούμε σε αληθινή εικόνα, βλέπετε εδώ το σιάρμ έχει στραφεί προ το χειρουργό περίπου 30 μοίρε. Η βελόνα έχει μπει πάνω από τον κάλικα που διαλέξαμε. Την κρατάμε με μια λαβίδα ή βελονοκάτοχο, γιατί αν βάλουμε το χέρι μα μέσα θα ακτινοβοληθούμε. Και είναι κρίμα να ακτινοβολούμε τα χέρια μα, ειδικά αν κάνουμε πολλέ επεμβάσει. Και βλέπετε περίπου την εικόνα που έχει στην ακτινοσκόπηση. Σε αυτή την εικόνα, ξαναλέω, σαν να βλέπει πάνω από ένα βαρέλι τον πυθμένα, με τη βελόνα προ τα κάτω. Αυτό που έχει ελέγξει με ακρίβεια είναι το δεξιά, αριστερά και το πάνω κάτω. Δηλαδή ξέρει του άξονε χ και ψ. Σπρώχνει τη βελόνα και δεν βλέπει καμία διαφορά. Γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να δει τη μύτη. Αν όμω γυρίσει το σιάρμ απέναντι και πάρει αυτή την εικόνα προφίλ που σα έδειξα, αυτομάτω βλέπει τη βελόνα σε όλο τη το μήκο. Και εκεί μπορεί να καθορίσει το πόσο βαθιά θα την πα, το αν πέρασε ενδεχομένω και πήγε απέναντι, γιατί και αυτό μπορεί να γίνει, ή αν πρέπει να τραβηχτεί πιο έξω ή πιο μέσα. Αυτά σαν εισαγωγή. Η τεχνική αυτή είναι μια παλιά τεχνική που περιγράφηκε περίπου τη δεκαετία του 80 στο Πανεπιστήμιο τη Μινεάπολη στη Μινεσότα από μια ομάδα που εκλεκτών επεμβατικών ακτινολόγων και ουρολόγων. Θα σα αναφέρω ενδεικτικά το όνομα του Κουρτ Άμπλατζ. Ο Κουρτ Άμπλατζ ήταν ένα επεμβατικό ακτινολόγο, ο οποίο έχει δώσει σε πλήθο ενδορολογικά υλικά το όνομά του, τα σύρματα Άμπλατζ, οι θήκε Άμπλατζ, οι διαστολή Άμπλατζ. Και με αυτή την τεχνική εκπαιδεύτηκαν οι μεγαλύτεροι ενδορολόγοι στην Αμερική. Γι' αυτό το τονίζω, διότι έχει σημασία, είναι μια αποτελεσματική και ασφαλή τεχνική. Το όνομά τη κυκλοφορεί με διάφορα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τον όρο που διάβασα σε εκείνο το πρώτο βιβλίο του Κουρτ Άμπλατζ με έκδοση το 1985, Down the Barrel, κάτω στο βαρέλι. Προφανώς ακριβώς για όλα αυτά που σας είπα, για να καταλάβει κανείς στο χώρο γιατί μιλάμε. Λοιπόν, μπορούμε νομίζω να δούμε το βίντεο τώρα, μετά από την εισαγωγή. Εκτός αν θέλει κάποιος να ρωτήσει, δεν ξέρω να ρωτήσει κάποιος τώρα σε αυτή τη φάση για την τεχνική ή να τελειώσουμε με την. Να έχει όλη την εικόνα. Ωραία. Ολοκληρωμένη νομίζω, ωραία. Γιατί μπορεί να λυθούν κάποιοι. Να καταλάβουμε και λίγο καλύτερα. Είναι ένα παλιότερο μας βίντεο. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ότι ο κ. Τουλουπίδης είναι πλέον τακτικός καθηγητής. Θα το αλλάξουμε, θα σας πούμε στην επόμενη φορά και καθηγητά θα είναι σωστό. Λοιπόν, συνήθως ξεκινάμε με τον ασθενή σε θέση λιθοτομής για να τοποθετήσουμε έναν ουρητηρικό καθετήρα. Η τοποθέτηση του ουρητηρικού καθετήρα γίνεται για να κάνουμε έγχυση σκιαγραφικού, η οποία θα μας επιτρέψει να δούμε, να απεικονίσουμε το πυελοκαλλικό σύστημα και να προκαλέσουμε και μια μικρή τεχνητή υδρονέφρωση που διευκολύνει την παρακέντηση που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Δεν σας κρύβω ότι σε πολλά περιστατικά το έχουμε εγκαταλείψει αυτό. Εμείς πάμε κατευθείαν διαδερμικά, αλλά νομίζω ότι αυτός θα είναι ο κανόνας για κάποιον που θέλει να αρχίσει αυτή την επέμβαση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βάλεις τον ουρητηρικό καθετήρα. Εμείς το βάζουμε πάντα πάνω από ένα οδηγό σύρμα. Χρησιμοποιούμε πάντα ουρητηρικό καθετήρα ανοιχτού άκρου. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω μετά γιατί. Η διαδικασία εδώ είναι, νομίζω είναι πολύ. Είμαστε εκεί όλοι με αυτή τη διαδικασία, το να πάμε έναν ουρητηρικό καθετήρα. Σημαντικό είναι ο ουρητηρικός καθετήρας να περάσει πάνω στην πύελο. Μην μείνει στον ουρητήρα. Και επειδή όταν ξαπλώσει ο αρρωστός σας, ο νεφρός θα φύγει λίγο προς τα πάνω, καλό να τον σπρώξετε αρκετά τον ουρητηρικό, να πάει στον άνω κάλικα. Ώστε όταν ξαπλώσει να σας έρθει στη θέση που πρέπει. Λοιπόν, μετά ο ασθενής θα μπει σε θέση πρινή, τυπική θέση για διαδερμική επέμβαση. Κάποιοι την κάνουν σε ύπτια. Εγώ δεν έχω εμπειρία με την ύπτια θέση. Το σιάρμ βέβαια ξυπακούεται ότι είναι από πάνω. Βλέπετε την πέτρα εδώ, τον ουρητηρικό ο οποίος έπρεπε να είναι λίγο πιο πάνω και η βελόνα πασχίζει να δει πού είναι οι πλευρές. Η 12η είναι εδώ, η 11η είναι εδώ. Καλό θα είναι στην αρχή, μάλλον η 12η μου φαίνεται είναι εδώ, δεν βλέπω καλά. Καλό θα είναι κανείς να πάει κατά τη 12η για αρχή. Το συζητάμε αυτό αν θέλετε μετά. Γίνεται η έγχυση του σκιαγραφικού. Προσοχή θέλει εδώ να μην ρίξουμε σκιαγραφικό με μεγάλη πίεση. Αν πέσει πολύ σκιαγραφικό, μπορεί να κάνει μια εξαγγείωση και μετά χάθηκε η εικόνα, τέλειωσε η επέμβαση, την αφήνουμε για δύο μέρες μετά. Η λαβίδα, βλέπετε, πάει να διαλέξει τον κάλικα. Εδώ επιλέξαμε να πάμε σε αυτόν. Εδώ είναι η πέτρα. Καλή πρόσβαση. Ίσως αυτός ήταν ακόμα καλύτερος, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την περίπτωση πήγαμε στον κάτω κάλικα. Το σιάρμ είναι τραβηγμένο 30 μοίρες προς τη μεριά του χειρουργού. Δείτε λίγο τη βελόνα πάνω από τον κάλικα. Προσπαθούμε να τη φέρουμε κάθετα. Δεν είναι και εύκολο. Βλέπετε μικρή κίνηση και αμέσως
Εδώ είναι τέλεια εικόνα. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο πάνω, εδώ, αλλά θα δείτε τώρα πώς το διορθώνουμε αυτή τη λεπτομέρεια. Οι άξονες χ και ψ είναι ακριβείς. Τι μας λείπει, το βάθος. Στέλνουμε το σιάρμα απέναντι. Τώρα θα πάρουμε την εικόνα προφίλ που σας έλεγα πριν. Βλέπετε, δεν είμαστε ακόμα μέσα. Θέλουμε να πάμε και λίγο προς τα πάνω. Λίγο να σηκωθούμε προς τα πάνω. Με ακρίβεια στο βάθος. Νομίζουμε ότι είμαστε μέσα. Ας ξανατσεκάρουμε λίγο το δεξιά-αριστερά. Βλέπετε, γυρίζουμε το σιάν πάλι. Βλέπετε πόσο ωραία φαίνεται. Είμαστε με το σιάν 30 μοίρες τώρα. Χύψη, άξονε σωστή. Ξαναστέλνουμε απέναντι σωστό βάθος. Είμαστε μέσα. Με ακρίβεια. Όχι στο περίπου, με ακρίβεια. Στέλνουμε το πρώτο σύρμα μέσα. Οι πιο πολλοί χρησιμοποιούν Super Stiff Amblats. Εγώ βάζω ένα ενδιάμεσο μοντέλο, το Sensor της Boston. Το ιδανικό θα ήταν να το στείλουμε στον ουρητήρα. Αν πάει προς τον ουρητήρα, είναι το τέλειο σενάριο. Δεν είναι απαραίτητο. Θα σας πω, δεν είναι απαραίτητο. Ακολουθεί η πρώτη διαστολή, ένας ομόκεντρος διαστολέας, 8 εξωτερικά, 10 εσωτερικά. Αυτή η διαστολή θα γίνει ούτως ή άλλως, αλλά το λέω για να σχολιάσω το αμέσως επόμενο. Μπαίνει ο 8ης ο διαστολέας και από πάνω θα περάσει ομόκεντρα ο 10ης. Έχει μπει ο 10ης, ελάχιστα φαίνεται. Βγάζουμε το 8ης, αφήνουμε το 10ης και βάζουμε δεύτερο οδηγό σύρμα. Πολλή συζήτηση γίνεται για το αν πρέπει να μπει δεύτερο οδηγό σύρμα, εμείς βάζουμε σε όλους. Η τελική διαστολή γίνεται με ποικίλους τρόπους. Νομίζω ότι το μπαλόνι διαστολής που βλέπετε στην εικόνα είναι ο καλύτερος, ο ταχύτερος και ο πιο αποτελεσματικός. Μπορείτε να βάλετε μεταλλικούς διαστολής Alken, πλαστικούς διαστολής Amblats ή ό,τι άλλο θέλετε. Το μπαλόνι είναι, ειδικά αν ξεκινήσει την επέμβαση, το μπαλόνι είναι πάρα πολύ όμορφο. Βλέπετε πώς φουσκώνει το μπαλόνι σιγά σιγά. Πάει στα 30 friends, 34 για την ακρίβεια είναι το θικάρι, 30 είναι το μπαλόνι. Και πάνω από τον μπαλόνι υπάρχει αυτή η θήκη Amblats, ένας σωλήνας είναι, τον προωθούμε, όπως φαίνεται εδώ έχουμε λίγο δυσκολίες, το σωστό είναι να τον προωθείς στρίβοντας και σαν να βιδώνεις. Είναι ο σωστός τρόπος. Κοιτάξτε πώς φαίνεται εδώ το θικάρι, πάει προς να βρει την άκρη. Εδώ λίγο προσοχή, εδώ θέλει στο όριο να μην πας πιο μπροστά από το φουσκωμένο τμήμα, γιατί μπορεί να κόψεις κομμάτι νεφρικού ιστού και να ματώσει. Έχει μείνει το θικάρι και το σύρμα ασφαλείας που φαίνεται απ' έξω. Και αρχίζει πλέον η νεφροσκόπηση. Αυτό είναι αμοντάριστο τελείως. Σας το δείχνω όπως το βλέπει κανείς όταν μπαίνει. Να δείτε τι θα δει κάποιος όταν μπαίνει. Είναι μια στιγμή δύσκολη για έναν που ξεκινάει να κάνει αυτά τα χειρουργία, διότι αυτό που βλέπεις είναι αίμα, είναι πείγματα, είναι ράκι ιστών, λίπος περινεφρικό ή καμιά φορά και παρανεφρικό, ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Τα έχεις λίγο χαμένα σε πρώτη φάση. Ο πιο ασφαλής τρόπος εδώ είναι να ψάξεις να βρεις το σύρμα σου. Το μύτο της Αριάδνης, έτσι το πω πάντα. Αυτό θα σε οδηγήσει στο σωστό δρόμο. Βλέπετε εδώ ότι ακόμα δεν έχουμε προσανατολιστεί καλά. Ένα ωραίο τρίκ, να το σύρμα. Ένα ωραίο τρίκ εδώ είναι να βάλει κανείς τους υπερήχους, την κεφαλή των υπερήχων μέσα, αυτή που σπάει την πέτρα, που έχει αναρρόφηση, να την ενεργοποιήσει λίγο και να ρουφήξει τα πείγματα. Αδειάζει ο δρόμος σε χρόνο τετέ. Αφού προσανατολιστήκαμε, αρχίζουμε να ψάχνουμε για την πέτρα. Πάντα υπάρχει ημορραγία, ειδικά στην αρχή ένας βαθμός ημορραγίας υπάρχει. Εδώ βλέπετε λίπος, οι ρήξεις, μικρορήξεις είναι σχεδόν αναπόφευκτες, όσο και ωραία να κάνεις τη διαστολή σου. Αιμορραγία στην αρχή. Βλέπετε, ξανατραβηχτήκαμε πίσω να δούμε πού βρισκόμαστε. Ξαναπροσανατολίζεσαι δηλαδή. Σαν να κάνεις προστατευτομή, ξαναβλέπεις το σωματικό λοφίδιο, ξαναμπαίνεις. Κάπως έτσι πάει και εδώ, ας πούμε. Προσπαθείς να προσανατολιστείς. Και κάπου εδώ μέσα σε πείγματα χωμένη, βλέπετε, καλά κρυμμένη, είναι η πέτρα. Όταν φτάσεις στην πέτρα, πρέπει να αποφασίσεις τι θέλεις να κάνεις όσον αφορά την αφαίρεσή της. Μπορείς να τη βγάλεις ολόκληρη, συνήθως όχι. Μακάρι να ήταν, θα τελειώναμε σε χρόνο τετέ. Πρέπει να διαλέξει κάποιος μια πηγή λιθοτριψίας. Υπάρχουν πολλές πηγές λιθοτριψίας για τη διαδερμική και αυτό αν θέλετε το συζητάμε μετά. Νομίζω ότι η συσκευή των υπερήχων δεν έχει αντίπαλο. Δεν έχει αντίπαλο. Γιατί είναι γρήγορη, αποτελεσματική σχεδόν σε όλα τα είδη λίθων και παράλληλα σου επιτρέπει να αναρροφά συγκρίματα. Τελειώνει γρήγορα δηλαδή. Τώρα, όταν μπουν οι υπέρηχοι, θέλω να προσέξετε μια διαφορά στην εικόνα. Δείτε λίγο την εικόνα που έχουμε τώρα και δείτε μόλις μπει ο υπέρηχος και αρχίζει να ενεργοποιείται. Υπάρχει μια απώλεια της καθαρότητας στην εικόνα. Βλέπεις αίμα μπροστά σου. Θα σας πω αμέσως γι' αυτό, αφού σχολιάσω ότι οι πρώτοι πυροβολισμοί, τουλάχιστον για μένα, έχουν αναγνωριστική σημασία. Θέλω να δω με τι πέτρα έχω να κάνω. Εάν η πέτρα διαλύεται αμέσως,
άλλη τακτική θα ακολουθήσει. Αν είναι σκληρή πέτρα, μπορεί να πα με τον υπέρηχο σιγά σιγά και να τη φας όλη χωρί να βγάλει ούτε ένα κομμάτι. Αν όμω είναι μαλακή όπω εδώ, πρέπει να κάνει τέτοια χτυπήματα ώστε να σπάσει σε μεγάλα κομμάτια και να τη βγάλει γρήγορα. Εδώ θα συνεχίσει το βίντεο να δείχνει τη λιθοτριψία. Θα σα πω λίγο για το αίμα. Τι γίνεται. Ο υπέρηχο έχει αναρρόφηση μέσα. Όταν λοιπόν τον ενεργοποιήσει, ρουφάει το υγρό προς το μέρος σου. Ταυτόχρονα όμως ρουφάει και το αίμα. Ό,τι αίμα βγαίνει μέσα στο σύστημα έρχεται προς τα σένα. Γι' αυτό χάνει την εικόνα. Ένα τρίκ εδώ είναι να πει στο βοηθό με μια λαβίδα να κλείσει την αναρρόφηση του υπερήχου, να την κλαπάρει, να μην έχει για λίγο αναρρόφηση, να προσανατολιστεί και μετά να την ξανανοίξει. Βλέπετε εδώ, προσανατολιζόμαστε, την ξανανοίγουμε πλέον εδώ. Μόλις την ανοίξει, πάλι το αίμα έρχεται προς το μέρος σου. Ο υπέρηχος είναι, ξαναλέω, πάρα πολύ καλός, ταχύτατος. Το λιθοκλάστη είναι πολύ αποτελεσματικό, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι μόλις πας η πέτρα, σκορπίζεις σε κομμάτια και πρέπει να κυνηγάς κομμάτια. Και μπορεί να σου πάρει αυτό χρονικά σύν ένα τρίτο ακόμα της επέμβασης. Εδώ, επειδή το βίντεο γυριζόταν για λόγους επίδειξης, το παρακάνουμε λίγο. Κάποια κομμάτια δεν χρειάζονται σπάσιμο, θα βγαίνανε και έτσι. Αλλά βλέπετε μια υπερβολή εδώ. Ας πούμε αυτό το κομμάτι εκεί είναι και μόνο του, αλλά δείτε τι ωραία που το σπάζει ο υπέρηχος. Κοιτάξτε πώς το διαλύει με ένα χτύπημα. Και αρχίζει τώρα η περισυλλογή των κομματιών. Μπορεί να χρησιμοποιήσεις διάφορες λαβίδες, υπάρχει ποικιλία λαβίδων. Προσωπικά προτιμώ αυτή την παθητική λαβίδα. Είναι μια λαβίδα δύο σκελών, η οποία την πιέζει, ανοίγει και μόλις την αφήσεις κλείνει μόνη της. Υπάρχει και η τράισεπ, αυτή με τα τρία σκέλη. Αυτή αρέσει πολύ σε άλλους συναδέλφους. Εγώ προτιμώ αυτή τη δύο σκελών, τη βρίσκω πιο ασφαλή. Καμιά φορά, αν η αιμορραγία συνεχίζεται, το πιο πιθανό αίτιο είναι ότι δεν έχουμε βάλει το άμπλατ σωστά. Δηλαδή, το άμπλατ είναι λίγο πιο. Η θήκη άμπλατ, εννοώ, αυτή που βάλαμε για να, μέσα από την οποία μπαινοβγαίνουμε, είναι λίγο προς τα έξω. Αν την προωθήσει κάποιος λίγο προς τα μέσα, θα πιάσει το αιμορραγουναγείο, το ταμπονάρι και αμέσως η αιμορραγία βελτιώνεται σημαντικά. Εδώ βλέπετε μικρά, ένα μικρό πετραδάκι, πάει να φύγει προς κάλικα εδώ, σε αυτό το σημείο είναι κάλικα. Και εδώ αλλάξαμε, είμαστε στην πυροτηρική συμβολή, αλλάξαμε λαβίδα, είναι πολύ μικρό κομμάτι, εδώ η πυροτηρική φάνηκε για λίγο. Πιάσαμε και το κομματάκι αυτό το μικρό. Τώρα, εδώ βλέπετε τη χρήση του EFCAM του νεφροσκοπίου. Πολύ χρήσιμο εργαλείο για να πιάσετε πέτρα σε κάλικες που δεν μπορεί να φτάσει στο άκαμπτο. Έχει μερικά μειονεκτήματα. Το πρώτο είναι να είσαι λίγο εξοικειωμένος με τη χρήση. Το δεύτερο είναι η εικόνα. Οφείλω να ομολογήσω ότι εδώ το αδικεί λίγο η εικόνα. Δεν είναι τόσο χάλια η εικόνα του. Απλά εδώ με τα μοντάζ και όλα αυτά έχει λίγο αλλάξει. Σίγουρα δεν είναι εφάμιλο του άκαμπτου νεφροσκοπίου. Σίγουρα δεν είναι εφάμιλο, αλλά η εικόνα δεν είναι τόσο χάλια. Εδώ είμαστε στον πάνω πόλο. Ένα κομματάκι μας έφυγε στον πάνω πόλο. Εκεί έχεις δύο επιλογές. Ή θα κάνεις νέα παρακέντηση στον άνω πόλο. Μπορεί να γίνει βεβαίως. Ή θα το κυνηγήσεις με το εύκαμπτο. Και εδώ βλέπετε με ένα μπάσκετ. Ειδικά μπάσκετ που χρησιμοποιούνται στις ενδορολογικές τεχνικές. Θα ανοίξει το μπάσκετ και θα εγκλωβίσει αυτό το λίθο. Βλέπετε λίγο ένα κούνημα του μπάσκετ, ένα τίναγμα. Κάποια στιγμή θα έρθει και θα πέσει μέσα. Κλείνει το μπάσκετ και προσεκτικά υπό άμεση όραση το αφαιρείς. Αυτό ήταν ο πάνω κάλικας εδώ. Έχει φύγει στον πάνω πόλο. Με το εύκαμπτο μπορείς να περάσεις να δεις όλους τους κάλικες, είτε σε αυτή τη φάση ή αν ματώνεις πολύ σε δεύτερο χρόνο. Πάντα η επέμβαση κλείνει με το άκαμπτο όμως. Δηλαδή τελειώνουμε με το άκαμπτο. Εδώ βλέπετε την πυροτηρική συμβολή. Να το θικάρι, φάνηκε λίγο το θικάρι, το άμπλατζ. Είναι διαφανές το συγκεκριμένο. Αυτή η μπλε γραμμή είναι για να το αναγνωρίζεις, το άλλο είναι διαφανές. Το τοποθετούμε μέσα στην πιέλο και μέσα από αυτό στέλνουμε τον καθετήρα νεφροστομίας. Βλέπετε τον καθετήρα νεφροστομίας που μπήκε μέσα. Θα γίνει μια νεφροστομογραφία τώρα, θα ρίξουμε σκιαγραφικό για να δούμε πρώτον την ακαιρεότητα του συστήματος και το πιο σημαντικό είναι πως παραβιάσαμε άλλες δομές, δηλαδή πως έχουμε κάνει υδροθώρακα, μήπως έχουμε περάσει μέσα από το έντερο. Αυτά θα τα δείξει μια νεφροστομογραφία σε αυτή τη φάση. Αυτό είναι το μπαλόνι του καθετήρα, σαν φόλε είναι αυτός ο καθετήρας. Και εδώ βλέπετε την νεφροστομογραφία που δείχνει το πυλοκαλκικό ακέραιο εδώ, χωρίς να έχουμε παραβιάσει άλλες δομές. Νομίζω τελειώσαμε εδώ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.